Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλεσμένοι μας απόψε ο κύριος Ανδρέας Δημιώτης, πολιτικός αναλυτής και αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Καλησπέρα. Καλησπέρα ο κύριος Μαρκόπουλος, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής Πειραιά. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, θέλετε να γίνετε υπουργός εμπορίου? Όχι, απλά όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη κρίση με την ακρίβεια, η πρότασή μου σήμερα ήταν ότι χρειάζεται σε καιρούς ακρίβειας και μάχης της ακρίβειας να γίνει επανασύσταση του Υπουργείου Εμπορίου. Πρόταση, μια συζήτηση είναι. Δεν είναι. Ναι. Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα αυτοτελές, κατά την ταπεινή μου γνώμη, και επειδή διατέλεσε 25 χρόνια δημοσιογράφος στον χώρο της οικονομίας. Είναι ένα αυτοτελές θέμα, το οποίο εκτιμώ ότι δεν πρέπει να εντάσσεται σε μια υπερδομή ενός Υπουργείου που έχει τις αναπτυξιακές επενδύσεις, την έρευνα, την καινοτομία. Το λέτε τώρα. Μάχη δίνουμε με την ακρίβεια. Μάχη. Στο οικονομικό, να στο, γιατί είναι λίγο τα πράγματα. Το είπα και νωρίτερα, γιατί εκεί έχει στοχοποιηθεί το πράγμα και εκεί έχουν επικεντρώσει πάρα πολλοί βουλευτές και του κόμματός σας, γιατί εσείς κάνετε αντιπολίτευση τώρα ουσιαστικά, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκτός αν θέλετε να το ρίξετε, πρέπει να το κάνετε ευθέως, γιατί μην το κάνετε περί διαγραμμάτων. Δηλαδή, θέλουμε να ρίξουμε την κυβέρνηση. Ρίχτε τη. Στη Μεγάλη Βρετανία. Αφήστε τη Μεγάλη Βρετανία. Αφήστε τη Μεγάλη Βρετανία. Επιτέλους, πρέπει όταν αφήστε... ανήκουμε στη Δύση να το κάνουμε όλο το μέρο. Αυτή ήταν αυτοκρατορία. Εδώ λοιπόν αφήστε. Έχουμε το δικαίωμα κοινοβουλευτικά και συνταγματικά να κάνουμε. Στου 11. Να... Όχι, όχι. Δεν ήμουν στου 11. Όχι, δεν ήταν. Όχι. Εγώ είμαι... Ουθενά. Γιατί έτσι όπω το πε. Όχι. Αλλά νομίζω πετάγεται ο καθένας κάθε μέρα. Πρέπει να τις ερωτήσεις. Ο Γιώργος ο Βλάχος, ο βουλευτής, υπουργός Αττικής. Και χτες και πρώτα. Δηλαδή κάθε μέρα τι θες. Και εγώ είπα, ας πούμε, επειδή ανήκει και στο περιβάλλον του Κώστα Καραμαλή πάντα, ας γίνει ο ίδιος ο Καραμαλής να το σταματήσει αυτό. Και να πει στηρίζω την Νέα Δημοκρατία και ο Σαμαράς το ίδιο. Άμα δεν το κάνουν αυτό, με συγχωρείς πάρα πολύ. Όχι, τίθεται θέμα. Όχι, τίθεται θέμα. Όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Τον Άντωνη Σαμάρα και τον Κώστα τον Καραμαλή. Όχι, όχι, Δημήτρη μου, κάνεις λάθος. Μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό μου συνάδελφο 100 χρόνια. Κάνεις λάθος. Εάν βουλευτές οι οποίοι ανήκουν στο περιβάλλον τους και είναι στο στενό περιβάλλον αυτοί, δεν ανήκουν γενικά και αορίστους. Και αν νομίζουν και οι κοινές εμφανίσεις οι οποίες με έχουν προβληματίσει πολιτικά, εάν νομίζουν ότι θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση, ας το κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν? Γιατί δεν τα λες πιο καθαρά? Σε παρακαλώ. Τα χαριεντίσματα χθες στο ΕΒΑ με τον, ναι, με τον παπά. Με τον παπά. Στη Νέα Δημοκρατία δεν πήγανε με τον παπά που ήταν να πάνε μέχρι τέρμα. Ναι. Και πήγανε σε μια εκδήλωση στο ΕΒΑ που είναι Πασόκο ο πρόεδρος. Όχι μόνο Πασόκο είναι ο πρόεδρος. Και ήταν αγκαλιά με τον παπά. Αλλά όχι και πολύ αγκαλιά. Και αγκαλιά, τα χαμόγελα. Εγώ δεν έχω δει το Σαμαρά. Επειδή και εγώ μιλάω. Και έχω άποψη και με τον Αντώνη τον Σαμαρά και έχω άποψη και επί τον Καραμαλή. Εγώ δεν έχω. Προφανώς υπάρχουν κάποιες διαφορετικές θεάσεις. Όμως δεν βλέπει βλέπω... ο Καραμαλής ότι κάποιοι από τον Σαμαρά, κάποιοι από το περιβάλλον τους. Περίμενε τώρα. Λέω, εγώ λέω ότι τι παρακολουθώ, τι βλέπω, τι ξέρω. Τουλάχιστον. Κάνω 40 χρόνια αυτό το έργο. Τα έχω ξαναδεί εγώ αυτά. Δεν βλέπω. Τα έχω ξαναδεί. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω διάθεση ρήξη. Όχι, δεν είναι θέμα ρήξη. Είναι θέμα να σταματήσει το βιολί αυτό στη Νέα Δημοκρατία. Αν θέλουν να κυβερνήσουν σωστά και να πάνε παρακάτω και να συνταχθούν με κάποιες πολιτικές και η κυβέρνηση, ορισμένοι υπουργοί να βάλουν μυαλό. Γιατί ορισμένοι υπουργοί δεν έχουν μυαλό. Αυτό είναι άλλο ζήτημα όμως. Θα το δει ο Μητσοτάκης. Εγώ έχω πει ότι όποιος, αν υπάρχει υπουργός, ο οποίος θεωρεί ότι έχει κατακτήσει το Everest. Ναι, το έχει, είναι μερικοί. Πρέπει λίγο να το ξαναδεί το και θέμα. Έχω πει επαλλημένως... Και δεν παρέχει πρωτίστως καλή υπηρεσία εκτός της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης και στη χώρα. Του. Και στη χώρα τι μπορεί να εδώ είμαστε εμείς. Αν χρειάζεται κάποιοι να ξεπεζέψουν. Πάω στον κύριο. Αν ανέβει στο καλάμι και πέσει στο καλάμι, δεν ξέρει που θα μπει. Δεν είπα ότι έχω ένα σκλήθρε στο καλάμι. Κατάλαβε, έχει σκλήθρε τώρα. Λοιπόν, ο κύριος Σιμεών Κεδίκογλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Κεδίκογλου, καλώς ήρθατε. Πάντα σε μένα, χωρίς να μου πέφτει η λόγος να υπερασπιστώ τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, επειδή ήμουν χθες στην εκδήλωση, θεωρώ καταρχήν ότι είναι πολύ λογικό όταν γίνεται μια εκδήλωση του επιμελητηρίου να είναι εκεί, εκτός αν αποκηρύξει μια δημοκρατία, τη μικρομεσαία τάξη και την επιχειρηματικότητα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, επειδή το είδα και εγώ πάρα πολύ στο διαδίκτυο σήμερα αυτή τη χειραψία, και κυρίως δόθηκε από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι θέμα στοιχειώδους ευγένειας. Ήταν τοποθετημένη ο ένας δίπλα στον άλλον. Αλλήμον αν δεν δώσω τα χέρια. Κύριε, δεν πρέπει να γυρίσω ένα στην πλάτη στον άλλον. Για όνομα του. Καταρχά δεν μίλησα για αυτό εγώ. Δεν μιλάω για εσά, επειδή άκουσα και εγώ. Πολύ ωραία τα λέτε. Πολύ ωραία τα λέτε. Ερώτηση τώρα. Γιατί δεν πήγαν στη γιορτή τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό είναι άλλο.
Τι είναι άλλο, το ίδιο. Εγώ μιλάω για τη χειραψία μεταξύ των ΕΒΑ. Γιατί πήγανε εκεί πέρα, λοιπόν. Για να πάω τώρα. Καθίστε τώρα. Κύριε Κεδικογλου, δηλαδή, εγώ ξέρεις, δεν μασάω τα λόγια μου, ούτε να στρογγυλεύω. Κύριε Κεδικογλου, λοιπόν, εσείς ήσασταν με την πλευρά του κυρίου. Όχι Κασελάκη, δεν ήσασταν με τον κύριο Κασελάκη εσείς. Όχι, εγώ είχα υπογράψει στους 100 οι οποίοι αποφάσισαν ότι έπρεπε να γίνει η μομφή για να προχωρήσει η κατάσταση. Να προχωρήσει, ναι, αυτό μάλιστα. Κατά συνέπεια, τώρα τι προχωράει η κατάσταση. Ακούω διάφορες ερμηνείες. Θα πω την καλησπέρα μου στον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη από Τυχείο και τον ευχαριστούμε θερμά γιατί μας έφερε κάτι πολύ ωραία αγγλικά από Τυχείο. Μην ετοιμάζεσαι. Μόνο σου τα έφερε. Ναι, μόνο. Ναι. Λοιπόν, τον κύριο Μιχαηλίδη, τον ευχαριστώ που ήρθε. Τον κύριο Νίκο Σοφιανό από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο οποίος είναι επί σειρά τον φίλος μου και πατριώτης μου. Και ο οποίος ξέρει τα του Δήμου Αθηναίων καλύτερα από οποιονδήποτε. Ναι, χρόνια είναι πολύ καλός, ναι, το ξέρει αυτό. Σίγουρα από τον κύριο Δούκα κάπως καλύτερα. Τον καλό φίλο, βέβαια αυτό. Και τον καλό φίλο μου, τον κύριο τον Γιάννη τον Τριάντη, συνάδελφο, δημοσιογράφο, στο News 247 και στο Talk Radio by Alpha, όπου κάθε Κυριακή μεσημέρι δίνει το δικό Σάββατο, κύριε. Κάθε Σάββατο Κυριακή μεσημέρι δίνει το δικό του ρεσιτάλ. Λοιπόν, κύριε Κεδίκλου, να ξεκινήσω από εσάς, να μου το επιτρέψουν και οι υπόλοιποι. Ο κύριος Κασελάκης τώρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, το άρθρο 20 του καταστατικού σας, το οποίο αναγκαστικά το διαβάσαμε τώρα κι εμείς, λέει ότι το συνέδριο είναι αυτό που αποφασίζει για τις υποψηφιότητες. Υπάρχει μια ερμηνεία που λέει ότι αν η Κεντρική Επιτροπή δεν προωθήσει την υποψηφιότητα στο συνέδριο, δεν μπορεί να εγκριθεί. Και η Κεντρική Επιτροπή δεν θα την προωθήσει. Δηλαδή δεν θέλετε τον Κασελάκη ούτως ή άλλως. Μπορείτε να απαγορεύσετε σε έναν πρώην πρόεδρό σας να κατέβει στις εκλογές. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτό είναι το ερώτημα, δε. Ναι, αυτό είναι το ερώτημα. Πράγματι είναι όπως το λέτε. Με βάση το τυπικό, εφόσον μέχρι τις 24 του μηνός θα έχουμε τις υποψηφιότητες, η Κεντρική Επιτροπή είπε ότι ουσιαστικά ο κύριος Κασελάκης έθεσε αυτόν εκτός ΣΥΡΙΖΑ με όλα αυτά τα οποία έκανε και είναι σαν να δείχνει ότι δεν θέλει να είναι υποψήφιος. Δηλαδή, όταν είσαι ένα κόμμα όπου του δίνεις εξώδικα, όπου είσαι εναντίον των ίδιων των στελεχών σου, όπου μιλάς για το εξώδικο το πήρε πίσω. Τώρα, ναι, αλλά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Λέω κάτι, την άλλη μέρα το παίρνω πίσω. Δεν είμαστε παιδικοί. Αυτά σας μαράνανε. Και αυτά δείχνουν άλλα χειρότερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Για σιγά σιγά. Ναι, να τα πάρουμε. Έχουν γίνει και άλλα χειρότερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αυτό ήταν το πρόβλημα. Όχι, είναι μια σειρά από γεγονότα. Όταν ξεκινάς και λες για μαύρα ταμεία, όταν κατηγορείς τον πρώην Πρωθυπουργό, όταν μιλάς για κουκούλες, όταν μιλάς για πραξικοπήματα, όταν στέλνεις εξώδικο και μετά λες ότι σε αυτό το κόμμα εγώ θέλω να είμαι πρόεδρος, είναι ασύμβατο. Θα σας πω κάτι πέρα από κάτι. Εδώ στηρίξατε τον Κασελάκη, ναι, και φύγανε μία σειρά από στελέχη σας, τα οποία από τα 10, από τα 20-30 που φύγανε, τα 15 ήταν υπουργοί. Και στηρίξατε. Όχι αυτού που φύγανε, αλλά τον Κασελάκη. Ήταν στην πολύ αρχή που ήταν πράγματι λάθος. Θα έπρεπε να δουν και να δικαιωθούν ενδεχομένως από τα γεγονότα γιατί βιάστηκαν. Αφήστε τον κόσμο να κρίνει, γιατί δεν τον αφήνετε. Επειδή για τα καταστατικά είναι άλλοι καλύτεροι να κρίνουν από μένα, εγώ θα σα πω το εξή: αυτό που με έχει μάθει η ζωή και αυτό που θα απαντήσω είναι πολιτικό το ζήτημα. Είναι θέμα συμβατότητα. Μπορεί ένα φίνικα να τον πάρει και να τον βάλει στο Βόρειο Πόλο και να πιάσει. Μπορεί να πάει σε ένα πλάτανο και να πάει στην έρημο. Προσέξτε λίγο τι θέλω να σα πω. Το κρίνει ο κόσμο που και το έκρινε. Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Το έκρινε. Αλλά όταν ήρθε ο κύριος Κασελάκης, δεν είχαμε γνώσει ακριβώς το τι πίστευε, το τι πρέσβευε, όπως καταλαβαίνετε. Τι ψηφίζατε. Καλά, έτσι. Άρα, όταν... Τι ψηφίζατε. Αυτό δεν είναι το θέμα. Γιατί δεν κάνατε συνέδριο αυτό τότε. Αυτό είναι γνωστό να τον τότε, ακούσετε. Ότι ακριβώς βρήκε μια ευκαιρία και όπως θα μπορούσε να είναι σε ένα άλλο κόμμα, ήταν η πόρτα ανοιχτή και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και εσείς πέρα. Εσείς την ανοίξατε την πόρτα. Λέει ο άλλος. Άλλαξε τα όλα. Ο κόσμος του έδωσε εντολή, άλλαξε τα όλα. Άλλαξε τα όλα. Μπορεί να είναι μια ανακαίνιση που πιστεύω εγώ, ένα σπίτι το οποίο έχει προβλήματα να το κάνει καλύτερο. Μπορεί όμως ο άλλος να πάει να τον κρεμίσει εκ θεμελίων. Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις ότι σου γκρεμίζει το σπίτι, τι πρέπει να πεις, ότι η συμφωνία είναι 3 χρόνια να είναι πρόεδρος και θα έρθουμε στην τρίτη χρονιά να δούμε αν είναι έτσι, γιατί έχει λευκή επιταγή. Λευκή επιταγή δεν έχει κανένας. Είδατε στο Πασόκ. Υπήρχε μια αμφισβήτηση, προχωρήσαν εκλογές. Εμείς αρχικά δεν είπαμε για μορφή. Είστε αντιφατικοί. Δεν είπαμε πηγαίνετε στη βάση, θα αποφασίσει η βάση. Είστε αντιφατικοί. Είστε αντιφατικοί και δεν είναι αντίφαση. Θα σας το πω. Πιστεύετε πραγματικά τώρα εσείς με το χέρι στην καρδιά, αν ρωτήσουμε 50 ανθρώπους έξω και ξέρω και τις απόψεις και σεβαστών δημοσιογράφων. Γράφουν εδώ μέσα ότι ο κύριος Κασελάκης βαθιά μέσα του είναι αριστερός. Επειδή το λέει. Όχι. Λέει, είμαι αριστερός. Ελληνοτσαρούχη στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις είσαι. Όχι. Το να είσαι αριστερός σημαίνει μια σειρά από πράγματα. Του τι λες, του τι πιστεύεις, τον τρόπο ζωής σου, τι αρέσει, το πώς. Μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, αν είμαστε εκπομπή, αν σας επιτρέπω. Εγώ φακέλους δεν έχω. Ούτε εγώ.
Εγώ όμως λέω, γιατί είστε αντιφατικοί. Από τη μία μεριά χειροκροτάγατε μπράβο και θα δεις και είναι νέος και ερχόσαστε εδώ και υπερασπιζόσαστε όταν κάναμε κριτική εμείς για κάποιες κινήσεις του. Και τώρα που τα λέμε εμείς, βλέπω κάποιους συναδέλφους ξαφνικά είναι υπέρ του Κασελάκη. Δεν είμαστε μάλιστα υπέρ του Κασελάκη, είμαστε υπέρ της δημοκρατίας. Δημοκρατίας. Δεν μπορείς έναν τον έχεις πρόεδρο μέχρι προχτές να του λες δεν κατεβαίνεις. Πώς θα ωραία, το κάνουμε αφού τώρα λοιπόν αυτό λέμε για θέματα δημοκρατίας. Εντάξει ρε παιδιά τώρα, έλεος δηλαδή. Μα εγώ δεν ήμουν υπέρ του να μην κατέβει. Εγώ περίμενα και ήθελα να κατεβεί για ακριβώς για να κριθεί και να σταματήσει αυτή η θυματοποίηση. Ότι όλο με κυνηγάνε και ούτω καθεξής. Και ήταν μια ευκαιρία, αν θέλετε, να ο κάθε υποψήφιος να ξεδιπλώσει την ατζέντα του, να μιλήσει πολιτικά και επιτέλους να δούμε τι προτάσεις έχει, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την Ελλάδα σε 20 χρόνια από τώρα. Αντί όμως γι' αυτό, τι βλέπουμε κάθε μέρα. Και αυτό είναι ευθύνη του κ. Κασελάκη, αυτή η ένταση. Ας πέτα. Ωραία. Που λένε και οι γείτονες. Αν έβγαινε. Για άκου, κύριε Αντρέα, πάλι. Μπει στον πρωτοδρόμο να ακούσουμε τώρα. Αν έβγαινε. Πριν από λίγο έδωσε μια συνέντευξη. Και έχουμε κόψει ένα κομμάτι τη συνέντευξη. Για να περάσω και στο Πασόκ τώρα, γιατί αυτοί τουλάχιστον είχαν μια υποδειγματική διαδικασία, αλλά μέχρι χτες. Γιατί μετά αλλάζουν τα θέματα αυτά. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κασελάκη. Οι συμπεριφορές οι οποίες δεν συνάδουν με τα ήθη και τις αρχές, όχι μόνο της αριστεράς, αλλά της δημοκρατίας μας, του σωστού τρόπου να σέβεται ο ένας πολίτης την άποψη του άλλου, δεν είναι συμπεριφορές που εκφράζουν εμένα. Mm-hmm. Το έχω πει αυτό και για την ΔΕΘ, που θα υπήρχαν τότε δημοσχεύματα για αντιδράσεις οπαδών μου, που θα έστειναν κάποια φασαρία, υποτίθεται, στην παρουσία άλλων μελών του κόμματος. Το έχω πει και για αυτή την Κεντρική Επιτροπή και το ξαναλέω. Άρα, να ξεκαθαρίζουμε. Όποιος θέλει να εκφράσει τον Στέφανο Κασελάκη ως τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο του κόμματος σε όποια κομματική εκδήλωση από εδώ και πέρα, μέσα αυτό και στο συνέδριο, πρέπει να συμπεριφέρεται με σεβασμό. Αυτές οι ανακοινώσεις που έχουν βγει μετά την απομάκρυνσή μου από τον χώρο εργασίας μου στο κόμμα, πραγματικά είναι σοκαριστικές αυτές οι ανακοινώσεις. Το θέμα είναι λήξαν, άμεσα εφαρμοστέα, μετάκλητη και διαρωτώ με ποιος τις γράφει, ποιος δίνει την εξουσιοδότηση να βγαίνουν αυτές οι ανακοινώσεις, ποιος διοικεί αυτό το κόμμα αυτή τη στιγμή. Το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε την ανακοίνωση. Ποιος αποφασίζει μέσα σε λίγα λεπτά να βγάλει μια τέτοια ανακοίνωση, η οποία είναι ψευδής, η οποία είναι με γνώση τους αντίθετη με το καταστατικό του κόμματος. Αλλά τι λέτε δηλαδή, ότι από τότε μέχρι τώρα θα έπρεπε να είχατε διατηρήσει την θέση σας και να ήσασταν εσείς εκείνος που θα οδηγούσατε το κόμμα σε εκλογή νέου αρχηγού, αυτό λέτε? Σε έκτακτο συνέδριο, το οποίο θα αποφάσιζε τα επόμενα βήματα. Ακριβώς αυτό λέει. Το στηρίζετε κάπου αυτό που βεβαίως, λέτε? Βεβαίως, στο άρθρο 20 του καταστατικού, παράγραφος 4, που λέει «Σε περίπτωση άρσης της εμπιστοσύνης της Κεντρικής Επιτροπής προς τον πρόεδρο, συγκαλείται έκτακτο συνέδριο». Τελεία. Τίποτα παραπάνω δεν λέει το άρθρο. Το επόμενο άρθρο για το έκτακτο συνέδριο. Άρα εσείς λέτε ότι είναι θέμα ερμηνείας, αν θα έπρεπε δεν είναι θέμα να ερμηνείας. Είχατε παραμείνει είναι θέμα, όχι στο γραφείο με σας. Με κάθε σεβασμό, είναι θέμα ανάγνωσης. Απλής ανάγνωσης. Και είναι παραπλανητικό αυτό που γίνεται από στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής, που ξέρουν πολύ καλά αυτό το οποίο λένε ότι δεν ισχύει. Όταν λένε ότι αυτό έχει αποφασιστεί, ότι δεν ανακαλείται, είναι ψέμα. Πες του τώρα ότι έχει άδικο. Τι είπε, ότι καταδικάζω τα επεισόδια ανθρώπων δικών μου που βρέθηκαν απ' έξω. Αλλήλω αν δεν τα καταδίκαζε. Αλλά υπήρχε το μήνυμα το οποίο έλεγε ότι θα πάμε εκεί, δεν θα μπούμε μέσα. Αλλά ανθρώπων δικών δεν είναι και 500. Παραδέχτηκε την κυρία Τζάκρη. Προσέξτε τώρα, επειδή μιλάμε για δημοκρατικότητα. Να είσαι μέλος της Ειδικής Επιτροπής, να πας στο ξενοδοχείο και να μην μπαίνεις μέσα για να μην υπάρχει απαρτία. Έτσι είναι πραγματικός διάλογος που πρέπει να γίνει για τα προβλήματα. Πότε πήγατε στην αριστερά, ξέρετε? Πότε πήγατε στην αριστερά? Εννοείται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, πότε? Εγώ πήγα μετά το κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Που ήταν τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν μιλάω από τα έγκατα της αριστεράς. Δεν το παίζω έχει ότι άλλη είμαι... νοοτροπία, κύριε Κεδικογλου. Δεν είναι έτσι που το λέτε. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι θέμα νοοτροπίας. Νομίζω ότι προσπαθώ να ερμηνεύω τα γεγονότα με την κοινή λογική. Θα σας προτείνω. Απλά όταν κάποιος έρχεται σε ένα χώρο. Να δείτε τι έγινε την περίοδο που έγινε η μεταπολίτευση στην Ελλάδα μεταξύ του Φλωράκη,
του Ηλίου και του Κυρκού. Δείτε το αυτό και θα καταλάβετε. Αλλά αν μιλάμε για πολιτικό πολιτισμό και τέτοιες συγκρούσεις, συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, πρέπει όλοι να κατεβάσουν τους τόνους και σύμφωνοι είναι, είμαστε ότι δεν γίνεται μόνο καυγάς, υπάρχουν ευθύνες για τους τόνους και σε όλες τις πλευρές. Και εσείς, γι' αυτό εγώ πάντα λέω. Είναι επιτρεπτό να βγαίνει στέλεχος και να λέει όχι, δεν θα κατέβει, δεν υπάρχει περίπτωση, θα τον πετάξουμε έξω. Ποιος είσαι, ρε μεγάλε? Ποιος είσαι, ρε μεγάλε? Να πετάξω, να μην πετάξω. Τα πάντα για να μην είναι υποψήφιο. Ποια είναι τα πάντα? Αν μου επιτρέπει, Στάκη. Εγώ δεν είμαι με τον Κασελάκη, ούτε μου καίγεται καρφί. Επειδή σας παρακολουθώ, ξέρετε όλο το διάστημα αυτό τι λέγανε για τον Κασελάκη. Όταν ήρθε ο Κασελάκης σαν αερόλιθος, εγώ αφήνω ποιος τον έστειλε και τα λοιπά. Είχε χρησιμοποιήσει και ο Μητσοτάκης για τον Ανδρέα Παπανδρέου αυτό. Δεν πειράζει. Αερόλιθος ήρθε εξ Αμερικής που έλεγε. Με μια διαφορά όμως, ο Παπανδρέου απέδειξε τι είναι. Βέβαια. Ας το αφήσουμε αυτό. Λοιπόν, αρκετοί δημοσιογράφοι, ή τουλάχιστον αυτοί που παρίστανται εδώ, ασκήσαμε δρυμία κριτική στον. Δεν είδα τότε κανέναν από εσάς να πει τι σχέση έχει με την αριστερά αυτός ο άνθρωπος. Σου λέει ότι την έμαθε στους διαδρόμους της Goldman Sachs. Δεύτερον, κριτική στον Τσίπρα είχαν ασκήσει ακόμη και οι υπουργοί του πριν φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντιπολίτευση. Δεν είδα ποτέ να τεθεί θέμα διαγραφής για τον Πολάκη, για το φίλο μου το Φίλη και για άλλους. Τρίτον. Ο Σκουρλέτης. Βεβαίως. Ήταν κυβερνός αδύναμη. Τζανακόπουλος. Αντιπολίτευση. Τρίτον. Από πού και ως πού θα διαγραφεί ένας πρόεδρος ο οποίος είναι ψηφισμένος από τη λαϊκή βάση. Μιλάμε για διαγραφή κατά. Όχι, μισό λεπτό. Ναι, αλλά σήμερα, χωρίς πληροφορία, είδηση. Σήμερα, ενώ η καταγγελία που είχε κάνει ο Μαμουλίδης πήγε στο αρχείο, άλλο σήμερα είχε κάνει καταγγελία η οποία πήγε στο Συμβούλιο Επιτροπή Διοντολογίας. Δεν ξέρω αν τη συζητήσαν, μάλλον όχι. Υπήρξαν κατά σειρά και θα κλείσω με αυτό. Το θέμα του πόθεν έσχες. Το κατέθεσε. Ήρθησαν οι όποιες ενστάσεις υπήρχαν και ο θόρυβος. Έγινε το γελίο όντως εξώδικο. Το πήρε πίσω. Μετά ποιο είναι το τρίτο τείχος, όχι αμήνης, επιθέσεων. Γιατί είχε πει αυτά που είχε πει περί κουκουλοφόρων και τα λοιπά. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό λένε. Τι. Ενάντια στις οργανώσεις. Αυτός είπε ότι εγώ θα τα αλλάξω όλα και θέλετε τα λοιπά. Θέλετε να σας πω λιγάκι γιατί όχι, μισό λεπτό. Ο ίδιος αυτό δεν το ξέρει. Μισό λεπτό, για να μην μονοπολίσουμε. Εντάξει, αλλά δεν θα μονοπολίσουμε. Απαντήσετε. Κλείνω με αυτό. Να αποκλείεται ένας εκλεγμένος πρόεδρος όταν υπάρχει μπροστά το συνέδριο. Θα αποφασίσει. Φοβάστε όμως να τον πάτε στο συνέδριο γιατί όχι, θα το κερδίσει. Υπάρχει κάτι πιο σκληρό από αυτό και θέλω τη βοήθεια τώρα. Όταν λέγαμε, εδώ όταν ήρθε σε μένα που μου έδωσε μια σέφηση, του μίλησα για το πόθεν έσχες, μάλιστα που έγινε και θέμα στα media, στα social media. Του λέω το πόθεν έσχες το καταθέσετε. Την άλλη μέρα ερχόσαστε εδώ και ναι, και ναι, εντάξει και αυτό και ο πρόεδρος το πόθεν. Τώρα σας κάπνισε να του ζητάτε το πόθεν έσχες. Γιατί ένα χρόνο δεν το ζητάγατε να πάει κάποιος να του πει Πρόεδρε, κατάφεσέ το, γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας. Μιλάμε για το πόθεν έσχες του Μητσοτάκη και δεν έχει καταθέσει εσύ. Και δεν το κάνετε ένα χρόνο. Και σας ήρθε η έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Άρα η κριτική που μου κάνετε και την ακούω και είναι ορθή είναι γιατί σωστές επισημάνσεις δεν τις κάναμε νωρίτερα. Γιατί αυτό να το δεχτώ. Γιατί υπήρχε μια περίοδος χάριτος ακριβώς και δεν ήταν αυτό. Ο μέλητος ήταν πρώτον. Δεύτερον γιατί είναι κάποιος καινούριος να τον δούμε, να τον ακούσουμε. Τρίτον γιατί ήρθαν οι ευρωεκλογές και είπαμε ενώψη ευρωεκλογών να μην φανεί ότι υπονομεύεται, ας σταματήσουμε λιγάκι να δούμε πώς θα πάει. Και όταν τον υπονομεύσατε στο συνέδριο, κύριε Χερικόγλου, στο συνέδριο του Φεβρουαρίου, τον υπονομεύσατε. Και σηκώθηκε η κυρία Γεροβασίλη και λέει: εγώ απέναντί σου. Και το πήρε πίσω ο Τσίπρας μετά, γίνανε διαργασίες. Γιατί είναι υπονόμευση, μισό λεπτό. Έτρεχε ο Μπενίσης, τρέχανε κάτι άλλο. Γίνεται ένα συνέδριο και λέει ο κύριος Κασελάκης: βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Γιατί του κολλάγανε. Κύριε Γεροβασίλη, σηκώνω το γάτι και πάμε σε εκλογές. Αλλά τελευταία στιγμή. Το είπε έτσι ξαφνικά. Το βρείτε μου αντίπαλο. Δεν του είχατε βγάλει την ψυχή. Όχι, μιλάτε για την ανακοίνωση. Τσίπρας το προκάλεσε. Ο Τσίπρας, ναι. Είχε προηγηθεί ο Τσίπρας με την ανάρτηση. Όπου τώρα φαίνεται ότι δικαιώνεται. Το Σάββατο κιόλας. Γιατί είχε δει πράγματα από τότε. Ποιος? Ο Αλέξης Τσίπρας. Που είπε ξαναπάτε σε εκλογές. Τώρα θέλετε να σας απαντήσω σε αυτό. Αν θέλετε να μου απαντήσετε. Θα μπλέξουμε πρόσωπα και πράγματα ιδρυμάτων. Και εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτό απόψε. Μεγάλων ιδρυμάτων. Έχετε ιδρυματοποίηση, μην πάθουμε. Όχι, αυτό δεν θα το πάθετε, αλλά ιδρυμάτων. Μην αφηγηθείτε σε κανένα ίδρυμα. Πρόσωπα ιδρυμάτων. Κύριε Μαρκόπουλε, ξέρετε τι λέω. Μην κάνετε την πάπια.
Κάτι ξέρετε. Παρακαλώ. Το ότι δεν μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, που αν βρει το βιογραφικό των προσώπων αυτών είναι σε 400.000 θέματα. Λοιπόν, μπάσπρος. Θα πάω στον κύριο Μιχαηλίδη. Καταρχάς, να μας πει ο κύριος Δρυμιώτης πώς είδε το θέμα του ΠΑΣΟΚ. Για να δώσετε απαντήσεις. Κοίτα, το ΠΑΣΟΚ διεξήγαγε καταρχήν μία, αν θέλετε, πολύ κόσμια προεκλογική καμπάνια. Νομίζω ότι ψήφισε με λογική τον Ανδρουλάκη. Είναι καλύτερος ο διάβολος που ξέρεις παρά ο διάβολος που δεν ξέρεις. Έχω την εντύπωση, εγώ δεν στρογγυλεύω το λόγο μου, μπορεί κάποιος να διαφωνεί, αλλά αυτή είναι η άποψή μου, ότι αν έβγαινε ο Δούκας, το ΠΑΣΟΚ θα γινόταν ό,τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα τους έκανε άνω κάτω. Και θέλω μία παρατήρηση να κάνω, την οποία δεν την έχει κάνει κανείς μέχρι τώρα. Εγώ κρίνω τους ανθρώπους από μικροπράγματα. Είπε ο Δούκας μετά την πρώτη Κυριακή, αν θυμάστε, ότι τον Ανδρουλάκη τον καταψήφισε το 70%. Συμφωνούμε. Και αυτό είναι το 80%. Όχι, λάθος είναι. Λάθος. Την πρώτη Κυριακή των δημοτικών εκλογών τον καταψήφισε το 86%. Τον Δούκα. Άρα, τι επιχείρημα είναι αυτό που πάνε να πεις τώρα ότι... Α, ναι, με αυτό, ναι, ναι. Εσένα σε καταψήφισε το 86%. Λοιπόν, και μα τώρα πάει, έρχεσαι να πεις εσύ για τον Ανδρουλάκη και τον καταψήφισε το 70%. Δηλαδή, μεγαλύτερη ανοησία από αυτή δεν έχω ακούσει. Για να ακούσουμε. Και δεν παίρνω τίποτα από τις λέξεις που χρησιμοποιώ. Κύριε Μιχαηλίδη. Πολιτικά πάντα. Πολιτικά. Καλά, δεν μιλάει προσωπικά ο κύριος Δημήτρης. Καταρχήν, να πω ότι με μεγάλη χαρά άκουσα το σχόλιο του κυρίου Δημιώτη. Τον ακούσω μια φορά να πει κάτι καλό για τον ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε. Όχι, δεύτερο. Καλά. Να πω και κάτι άλλο. Να πω μερικά χρόνια είχε πει πάλι. Πάλι θετικό. Να το προσέξει αυτό. Πάλι θετικό. Πάλι θετικό. Ο Γερουλάνος απέδειξε ότι έχουμε πολιτικό πολιτισμό. Κυρίως, αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που λείπει από αυτό το χώρο, επειδή εγώ το έχω ζήσει προσωπικά, ας πούμε από το 81 μέχρι το 2009 που είχα την ευθύνη των εκλογών, με αμφισβήτησαν κατά καιρούς όλοι ανεξαιρέτως, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Βελόπουλο, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα βλέπω ένα άνθρωπο ο οποίος έχασε τις εκλογές για πολύ λίγους ψήφους, έχασε τη δεύτερη θέση, όχι τις εκλογές, για πολύ λίγους. Και βγήκε και είπε, δέχομαι... Ενώ μπορούσε να κάνει, να πει, κάνουμε, να ξαναμετρήσουμε... Ένα... Αυτό το πράγμα είναι θετικό για τον τόπο, προσέξτε, για τον τόπο. Για να συνεχίσει τώρα. Ωραία. Λοιπόν, έκανα την παρατήρηση, ναι. Δύο θετικά, όχι ένα. Το δεύτερο συνδέεται με το πρώτο σας σχόλιο, ότι για την όλη διαδικασία. Και πράγματι, νομίζω ότι θα βρεθεί άνθρωπος να διαφωνήσει ότι όλοι οι υποψήφοι, σε γενικές γραμμές, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ έδειξε πραγματικά ένα πολιτικό πολιτισμό. Όλη η διαδικασία ήταν. Λοιπόν, όντως, κανένας από τους 300.000 που προσήλθαν, αλλά και οι άλλοι που δεν προσήλθαν στις εκλογές, δεν μπορεί παρά να νιώθει ιδιαίτερη ικανοποίηση. Σημειολογικά, εγώ θα έλεγα ότι ο Οκτώβρης είναι και ο μήνας του ΠΑΣΟΚ. Έχει ένα αρχηγό ξανά. Εξέλεξε εκ νέου τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη με ένα πολύ... Τον οποίο και υποστηρίξατε, εξ όσων γνωρίζω. Τον υποστήριξε τον κύριο Ανδρουλάκη. Και εδώ και στο τραπέζι αυτό το είπα από την πρώτη στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει, όπως είπα και τότε, ότι υποτιμούσα ή υποτιμώ τους άλλους υποψηφίους, διότι και αυτή η διαδικασία στην οποία αναφερόμαστε κατέδειξε ότι πράγματι υπάρχουν στελέχη εξαιρετικά που δίνουν την ευκαιρία. Ωραία. Εδώ για μια καλύτερη... θα σας κάνω μια ερώτηση. Εποχή. Από την εμπειρία που έχουμε, τουλάχιστον εμείς οι δημοσιογράφοι, όλο αυτό το διάστημα, νομίζω ο Γιάννης θα συμφωνήσει μαζί μου, παρατηρήσαμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κράτησε τον πυρήνα τον ηγετικό πάρα πολύ κλειστό. Δηλαδή δεν μοίρασε, δεν μοίρασε την τράπουλα. Μπάλα. Την μπάλα.
Δεν μοιράζει την μπάλα. Έμεινε περίκλειστο σε μερικούς ανθρώπους, τους οποίους ενώ τους είχα χάσει το προηγούμενο διάστημα προεκλογικά, ξαφνικά τους είδα να ξαναβγαίνουν και να κοκορεύονται. Εάν δεν ανοίξει το παιχνίδι, πιστεύετε ότι έχει μέλλον αυτό το κόμμα? Να σας πω. Ευθέως θα μου απαντήσετε. Ναι, ευθέως θα σας απαντήσω. Όχι ο Ανδρουλάκης, το κόμμα σας. Για το γενικότερα θα πω. Γιατί αυτή η σκέψη που την άκουγα, εγώ δεν είμαι πάρα πολλά χρόνια στο Πασόκ. Και γενικά στην πολιτική δεν είμαι και δεν έχω. Είσαι μεγάλες... αστυνομικός ούτως ή άλλως. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι, ψάχνοντας εγώ μια απάντηση σε αυτές τις αιτιάσεις και τα παράπονα, αν θέλετε, είναι ότι στα 2,5 χρόνια, 2 χρόνια περίπου που ήταν πρόεδρος, δεν θα πει κανείς όχι ότι δεν πήρε ανάσα, έκανε 5 εκλογές. Εάν δεν ήταν και λίγο σφιχτή η διαδικασία, πώς θα μπορούσε να ανταπεξέλθει? Είναι λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας το δεχτούμε, αλλά να το παραλύσω και με ένα παράδειγμα. Και στη Φόρμουλα 1, ο Σουμάχερ να είσαι, όταν τελειώνει ένας αγώνας, παίρνει το αυτοκίνητο, όλη η ομάδα καθίζει, αλλάζει διαδικασίες, αλλάζει κινητήρες, αλλάζει, αλλάζει, κάτι κάνει. Αυτή, σε αυτή τη μέρα είμαστε. Σε μια μέρα πολύ καλή για το Πασόκ, πολύ καλή για τη δημοκρατία, την κοινοβουλευτική μας. Και νομίζω ότι όλα αυτά θα μπουν στο τραπέζι. Είμαι ήδη βέβαιος ότι είναι και στο μυαλό όλη αυτή η ανάλυση. Αυτά, εντάξει, θεωρητικά τώρα εγώ την πράξη θα δούμε, γιατί θα δείξει. Στην πράξη θα δείξει τι ρόλο θα έχει η κυρία Διαμαντοπούλου, αν θέλει να έχει, τι ρόλο θα έχει ο κύριος Γερουλάνος, διότι αν ας πούμε του πει του Γερουλάνου, εντάξει, θα αναλάβεις ένα ρόλο ας πούμε, επειδή ήσουν εκεί στην Αθήνα υποψήφιος, για τους κήπους της Αθήνας δεν είναι ρόλος αυτό, σημειολογικά το λέω. Θα πρέπει να έχουν κεντρικούς ρόλους μέσα στο κόμμα. Τι καταλαβαίνω εγώ. Δεν νομίζω, θα ότι, πάω σε διάλειμμα. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει. Μου επιτρέπεις. Θα πάω σε διάλειμμα και αμέσως μετά θα το πω. Το που λες είναι το πιο σημαντικό και από μετά όλα. Έχω κουκουέ εδώ για πολλή ώρα. Γιατί... Πάντως μια τελευταία κουβέντα. Όχι, είναι... όχι, γιατί έχω. Συγγνώμη, γιατί έχω τις διαφημίσεις και με πιέζουν να μην μας κόψουν την ώρα που μιλάτε. Παρακαλώ, περάστε διαφημίσεις και γυρίζω με Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, οι οποίοι αυτοί είναι πρίτανης για το πώς εκλέγουν τον αρχηγό τους, τον αρχηγό, τον Γενικό Γραμματέα. Και αυτή τη μέθοδο που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα θα έπρεπε να εφαρμόσουν όλοι. Το έχουμε ξαναπεί, κύριε. Βέβαια. Λοιπόν, και δεν το κάνουν, ας πούμε. Τέλος πάντων, θα δούμε όμως. Και κύριε Σοφιανέ, θα ήθελα το πρώτο ερώτημά μου, για να πάω σε διαφημίσεις και να το σκεφτείτε, να το απαντήσετε, είναι πώς διαβάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα όλο αυτό που συμβαίνει στην αριστερά σήμερα και συμπεριλαμβάνω και το Πασόκ σε ένα επίπεδο. Πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, κύριε Σοφιανέ, από το Κομμουνιστικό Κόμμα, να το επαναλάβω πάλι, και είστε και στο Δήμο Αθηναίων επί σειρά ετών, υπηρετείτε εκεί. Ήθελα να μου πείτε το κόμμα σας, κεντρικά, προφανώς θα μου πείτε την άποψη του κόμματός σας, είμαι βέβαιος, πώς διαβάζει όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα αριστερό κόμμα, και στο ΠΑΣΟΚ που λέει ότι είναι κέντρο αριστερό κόμμα, και πώς βλέπετε όλες αυτές τις εξελίξεις? Θα μου επιτρέψετε και αν σας επηρεάζουν, βέβαια. Θα μου επιτρέψετε να ξεπετάξω στα γρήγορα την ερώτησή σας για να βάλω την ατζέντα που έχουμε εμείς σαν κόμμα στις εξελίξεις. Το λέω αυτό γιατί εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει κρίση όχι μόνο πολιτική και ιδεολογική αλλά και οργανωτική στη σοσιαλδημοκρατία και στην κλασική της εκδοχή του ΠΑΣΟΚ αλλά και στην εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέω και στην εκδοχή του ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι εικόνα αυτής της κρίσης αμέσως μετά τις εκλογές και με ένα θετικό αποτέλεσμα να προκύπτουν 10 υποψήφοι πρόεδροι για να αντιμετωπίσουν τον νυν. Τα λέω αυτά, λέω εντάχει, γιατί η δική μας προσπάθεια είναι να εστιάσουμε στην καυτή πραγματικότητα που ζει σήμερα ο λαός μας. Να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στο να οργανωθεί ένα μεγάλο απεργιακό κύμα απέναντι στις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Να αναχαιτιστεί ακρίβεια, να υπογραφτούν συλλογικές συμβάσεις. Ξέρετε, είχαμε μια μεγάλη διαδήλωση 1000 διανομέων στην Ελλάδα. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Σε ένα χώρο που αφορά νεολαία, που αφορά Έλληνες και μετανάστες, που αφορά κόσμο που ξεζουμίζεται. Έχουμε την Πέμπτη την παγιονομική απεργία στα νοσοκομεία. Ποιος θα σταθεί απέναντι στο Γεωργιάδη και σε όλη αυτή την εμβολή που γίνεται? Αυτά τα ζητήματα. Πώς διαβάζετε? Σας είπα εντάχει πώς τα διαβάζουμε. Είναι κρίση,
πολιτική, ιδεολογική και οργανωτική και η πηγή της κρίσης είναι η ταύτιση στις βασικές στρατηγικές επιλογές. Όταν συμφωνείς με την πράσινη μετάβαση και όταν εισαγάγεις στο ελληνικό δίκαιο όλη την ευρωπαϊκή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγίες και διρεκτίβες, όταν είσαι μέλος του ΝΑΤΟ και πρωτοστατείς το μακελιό που γίνεται στη γειτονιά μας, όταν θεωρείς την Ελλάδα ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο, βάζοντας τη χώρα σε κίνδυνο και αντιπίνων, όταν εμπλέκεσαι σε ένα μακελιό, όταν πληρώνεις τον πόλεμο του Ζελένσκι με δισεκατομμύρια και αδειάζοντας αποθήκες με εξοπλισμό, όταν σε αυτά συμφωνείς, εκ των πραγμάτων μπαίνει ζήτημα σε τι διαφορετική πολιτική ουσία γίνεται η αντιπαράθεση. Mm-hmm. Από αυτή την πλευρά λέμε, και αυτό αν θέλετε αποτυπώνεται και στην κοινή ψήφιση μεγάλου όγκου νομοσχεδίων και στην κοινή στρατηγική συλλογή που λέει Ευρωπαϊκή Ένωση μονόδρομος, ΝΑΤΟ εδώ θα μείνεις, εμπλοκές και εγώ συμμετέχω και φυσικά οικονομία του κεφαλαίου την οποία θέλουν να διαχειριστούν. Ακριβώς επειδή έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό αφήγημα που ξεκινάει από την αντίσταση σημερινή πραγματικότητα με στόχο φυσικά μια άλλη εξουσία σε αυτή τη χώρα, θεωρούμε ότι προτάσσοντας αυτό που σήμερα καίει τον άλλον στην καθημερινότητά του, χάνονται σπίτια σε πληστηριασμούς, πρέπει να βρεθούμε δίπλα σε αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να αναχαιτήσουμε την ακρίβεια. Αναστενάζει ο κόσμος. Πόσα σπίτια είναι αυτά, πληστηριασμούς. Εμείς έχουμε υπόψη μας, προσέξτε. Είναι χιλιάδες. Ω, περίμενε. Λαϊκών οικογενειών. Είναι χιλιάδες. Πόσες χιλιάδες. Είναι χιλιάδες πρώτη κατοικία. Εμείς. Πόσες χιλιάδες είναι, γιατί για να το λέτε, προφανώς το έχετε υπολογίσει. Εμείς εντοπίζουμε τα δεκάδες αιτήματα στήριξης, συμπαράταξης, αναχαίτησης. Που έρχεται ο άλλος και σου λέει: εδώ χάνω το σπίτι. Και είναι αυτό, είναι η πρώτη κατοικία, είναι το μικρομάγαζο. Έλα να με βοηθήσεις. Αυτό εμείς μετράμε. Σε ποια χώρα αυτό συμβαίνουν αυτά, τα προηγούμενα που λέγατε. Σε αυτή την Ελλάδα. Όχι, όχι. Αυτά που λέγατε που θέλετε σε να πάτε. Σε αυτή την Ελλάδα. Σε ποια, αυτά που θέλετε να πάτε. Επειδή, σε ποια χώρα επειδή, υπάρχουν. Κύριε, εγώ αντιλαμβάνομαι. Σε ποια χώρα υπάρχουν, δεν μου απαντάτε. Αντιλαμβάνομαι, σας ξαναλέω. Αντιλαμβάνομαι ότι είστε στρατευμένος με επιλογές συγκεκριμένες. Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς δεν είστε. ΝΑΤΟ, οικονομία. Όχι βεβαίως. Αλλά. Όχι βεβαίως. Πέστε μου σε ποια χώρα. Βεβαίως. Σε ποια χώρα Ελλάδα, αυτά που θέλετε να γίνουν Ελλάδα να υπάρχουν. Γίνουν, στην Ελλάδα θα γίνουν με ένα λαό κυρίαρχο, με ένα λαό που θα καταλάβει. Πέστε μας ένα παράδειγμα. Σας ξαναλέω. Ένα παράδειγμα. Μια άλλη χώρα. Θα γίνουν. Μια άλλη χώρα. Χώρα. Σε αυτή τη χώρα θα γίνουν. Σε αυτή. Από εκεί και πέρα. Σε εσείς, μια άλλη χώρα πια υπάρχουν. Εσείς μπορείτε επίσης να βγαίνετε και να υποστηρίζετε αυτό το σύστημα, αυτό το κράτος, το οποίο είναι ανίκανο να προστατέψει τη ζωή. Συγκλονιστική συναυλία χιλιάδων στα Τέμπη. Μην το ρίχνουμε εγώ στο θηλυκό. Αντιλαμβάνομαι. Σε ποια χώρα συμβαίνουν αυτά που ζητάτε. Είστε υπερασπιστής. Σε ποια χώρα συμβαίνουν αυτά που ζητάτε. Πείτε το. Κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση. Το έχετε πάρει χαμπάρι. Έχουμε βγάλει συμπεράσματα από την κατέρευσε, ανατροπή του σοσιαλισμού. Γιατί δεν και δίνετε. Έχουμε δει εσάς που πανηγυρίζατε για ένα κόσμο καλύτερο μετά τις ανατροπές, τώρα να πάρτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρτε τα εκατομμύρια της προσφυγιάς, να πάρτε τα εκατομμύρια. Να πάρτε τα εκατομμύρια. Με τη Βενεζουέλα άλλοι έκαναν δουλειές, όχι το κουκουέ. Όχι, λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να παίξετε σε αυτό το τραπέζι το ρόλο του υπερασπιστή του καπιταλισμού. Βεβαίως. Να ζείτε να τον χαρείτε. Βεβαίως. Έχει δικαίωμα ο ελληνικός λαός να πιστεί και να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο. Είναι πολύ ευχάριστο που από την προηγούμενη συζήτηση μας λέγατε 5. Τώρα μας λέτε 8. Λοιπόν, θα συνηθίσετε και σε άλλα. Δεν άλλα. Είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η Ελλάδα εμπλέκεται σε ένα μακελιό. Ναι. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι αντίθετη στην εμπλοκή. Άμα ήταν η πλειοψηφία, θα σας είναι αντίθετη. Είναι αντίθετη. Είναι αντίθετη και το έχει πέρσι. Εκφράσει ο πόλεμος με κάθε μέσο πέρσι. Και κάθε τρόπο. Οι ευρωεκλογές από εκεί και τώρα. Πέρα, τι πήρατε. Από εκεί και πέρα. Είναι αυτά που λέτε από τώρα. Εκεί και πέρα, ο κύριε ελληνικός λαός σας χρειάζεται, έχει πάρει στο 10%. Χρειάζεται. 100%. Ευχαριστούμε λοιπόν. Και για την άνοδο που μας δίνετε. Από ωραία, εκεί και λοιπόν. Πέρα ο ελληνικός λαός έχει την οριμότητα να αντιδρά, να διεκδικεί το δίκαιο του και εμείς τον εμπιστευόμαστε. Από εκεί και πέρα υπερασπιστή.
υπερασπιστείτε, υπερασπιστείτε τη μαυρίλα, υπερασπιστείτε αυτό το σύστημα. Εγώ θέλετε κι εσείς να στηρίζετε και να διαχειρίζεστε. Δεν ψηφίζει. Α, υπερασπιστείτε μια δημοκρατία κομμένη και ραμμένη στα πλαίσια της φτώχειας, της ένδυας και της μιζέριας. Υπερασπιστείτε, υπερασπιστείτε αυτούς που κερδίζουν, θησαυρίζουν και ο κόσμος ζει με 600 και 800 ευρώ και καλά κάνετε τη δουλειά σας. Εγώ δεν κάνω καμία δουλειά. Και από εκεί και πέρα αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ότι αυτό το σύστημα έχει και υπερασπιστές. Και είμαστε αντίπαλοι. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Έχω κάτι εδώ. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι υπερασπιστές ή ποιοι δεν είναι. Αυτό ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Αλλά την αστική δημοκρατία την ψηφίζει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Κανείς δεν το αμφισβητεί. Όχι, για να ξέρουμε. Υπάρχει, δεν είναι ο Δρυμιώτης. Υπάρχει και το δικαίωμα να λες την αλήθεια, να μην παραμυθιάζει τον κόσμο ότι με ένα νόμο, με ένα άρθρο, εγώ θα καταργήσω μνημόνια. Όχι, γιατί να δουλεύει ότι πρέπει ο σημερινός ο αγώνας για το μεροκάματο να στοχεύσει. Μισό λεπτό. Εντάξει, μισό λεπτό. Άμα δεν γίνεται συζήτηση, δεν μπορεί να κάνουμε συζήτηση. Καταρχάς, για το ένα νόμο και ένα άρθρο, φιλοξενώντας εδώ πριν από μερικές μέρες τον κύριο Λαφαζάνη, πρώην υπουργό, νομίζω το θυμάσαι Γιάννη, πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον ρώτησα πώς θα το κάνανε αυτό με ένα νόμο, αφορά και εσάς αυτό, με ένα άρθρο. Σας ακούω. Και μου λέει αυτό ήταν μπούρδες. Και πήγα και το είπα στον Τσίπρα. Και του λέω τι σας είπε ο Τσίπρας. Λέει τα λέμε αυτά λίγο παραπάνω. Εμείς τα λέγαμε όμως την περίοδο στον κόσμο. Όμως. Όταν δεν μπορεί να υποτιμάει κανένας σε αυτό το τραπέζι τις επιλογές του κόσμου. Ο κόσμος κάνει κάποιες επιλογές. Ο άλλος ψηφίζει Πασόκ, ο άλλος Νέα Δημοκρατία. Δεν κατάλαβα, αμφισβήτησα εγώ επιλογές. Όχι. Το λέω γενικά. Κάνοντας τον γένσορα του καπιταλισμού, ήθελε να μου δει. Εσείς του κομμουνισμού. Ωραία. Από εκεί και πέρα, εγώ σας λέω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Ελλάδα, εσείς κάνετε μεγάλο λάθος. Ποιες είναι οι επιλογές του κόσμου? Το 28% που πήρε ο Μητσοτάκης με 50% ψηφισάντων, αυτές είναι επιλογές του κόσμου. Και εσείς το 10%. Και εμείς λοιπόν σας λέμε, ότι υπάρχει σε αυτή τη χώρα ένα μεγάλο κομμάτι, πάνω από το 1/3, που λέει όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού το ξέρετε? Το αμφισβητείτε εσείς αυτό? Εσείς οι δημοσκόποι τα βγάζετε. Πού το ξέρετε? Εσείς οι δημοσκόποι τα βγάζετε. Δεν είναι έτσι. Εσείς οι δημοσκόποι τα βγάζετε. Υπάρχει μεγάλο. Και υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι που δεν πάει να βάλει την ψήφο του, γιατί έχει μπουχτίσει. Και γιατί θεωρεί με λάθος τρόπο ότι με αυτόν τον τρόπο εκφράζει. Δεν εκφράζει ριζοσπαστικό. Παρακαλώ. Από εκεί και πέρα, κακώς και εγώ συνεχίζω να συζητάω μαζί σας. Γιάννη. Κύριε, όχι. Εάν ο στόχος σας είναι να στριμώξετε τον κουκουέ, δεν μας στριμώχνετε. Είσαστε υπερασπιστής ενός συστήματος. Χρόνια τώρα. Αυτή τη δουλειά κάνετε. Δεν μου είπατε αυτή ποτέ τη δουλειά σε κάνετε. Χώρα από εκεί και πέρα, κάντε τη δουλειά σας και αφήστε εμείς να εκφράσουμε το 8% σε αυτή τη συζήτηση. Παρακαλώ. Αν δεν σας αρέσει, Νικό, μπορείτε να σταματήσετε. Κύριε Δρυμιώτη, έλατε. Σας παρακαλώ, γιατί παραέγινε με εσάς. Γιάννη. Έχω δύο ερωτήσεις να ασκήσω για το λειτουργήμα. Η μία είναι για τον κύριο Κιαδίκογλου και η άλλη για τον κύριο Μαρκόπουλο. Παρακαλώ. Κύριε Κιαδίκογλου, ειλικρινά θέλω μία μονολεκτική απάντηση, αν είναι δυνατόν. Γιατί η ερώτηση προσφέρεται η ερώτηση. Θεωρείται αντιδημοκρατικό τον αποκλεισμό του Κασελάκη, ναι ή όχι? Αντιδημοκρατικό? Ναι. Με βάση τα μέχρι τώρα γεγονότα που σας είπα. Υπάρχει αντίλογος, αλλά δεν μπορώ μονολεκτικά, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει. Με βάση όμως το συλλογισμό. Με βάση τα γεγονότα. Όχι, ο δημοσιογράφος τι συλλογισμό να πει? Μια ερώτηση έκανε. Μπορώ να. Αλλά πρέπει να συζητάμε μια ώρα. Όχι, δεν θα συζητάμε μια ώρα, γιατί. Με βάση τα δεδομένα που εσείς κρίνετε, είναι δημοκρατική πράξη? Εάν σκεφτείτε ότι ο ίδιος έχει παραβιάσει κάθε λέξη του καταστατικού, άρα η απάντηση θα πρέπει να είναι ανάλογη. Εντάξει. Ωραία. Για μισό λεπτό. Πριν κάνεις την ερώτηση στον κύριο. Περίμενε. Στον κύριο Μαρκόπουλο.
ο οποίος είναι χαρούμενος τώρα για να βλέπει τους άλλους να σκοτώνται, ενώ αυτοί νομίζω ότι είναι καλά. Έχει αυτή την εντύπωση. Είναι σε άλλο mood. Ναι, μην με κοιτάτε. Μην με. Έχω σημειώσεις να τις ανοίξω. Ναι. Όχι. Πάμε να δούμε ένα βίντεο με τον κύριο Κασελάκη που απαντάει σε αυτό που είπες τώρα. Που απάντησε ο κύριος Κεδίδου, απαντάει και ο ίδιος όμως. Στη Μάρα Ζαχαρέα, σωστά έδωσε. Το είδαμε. Τώρα. Αυτή την έννοια, κύριε Κασελάκη, γιατί να υπάρχει, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το διατυπώσω, μένος να πω, κάτι άλλο να πω. Νομίζω το οπωσδήποτε, λέτε πολύ μαλακά. Οπωσδήποτε να μην είστε υποψήφιος. Για ποιο λόγο, αν το καταστατικό προβλέπει άλλα πράγματα. Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι γνωρίζουν ότι εφόσον είμαι υποψήφιος για την επανεκλογή μου, ότι η βάση θα εκφραστεί και δεν θα χάσω. Να σας πω κάτι. Πώς το προεξοφλείτε. Σκεφτείτε το ως εξής. Τι θα ήταν η μεγαλύτερη αποδοκιμασία για μένα στην πράξη. Σκεφτείτε όλα τα ονόματα που με έχουν αποκαλέσει. Όλα τα τεράστια λάθη που λένε ότι έχω κάνει. Εάν έχω υπάρξει τόσο κακός πρόεδρος, όπως ξαφνικά έχουν θυμηθεί, γιατί δεν με αφήνουν να αποδοκιμαστώ από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν με αφήνουν να χάσω. Ξέρετε τι ντροπή θα είναι για μένα μετά από αυτόν τον αγώνα να χάσω σε έναν, από έναν βουλευτή, παραδείγματος χάρη, ο οποίος λειτουργούσε υπό την ηγεσία μου μέχρι πρότινος. Αφήστε με να χάσω από εσάς. Φοβούνται. Φοβούνται ειδικά από αυτά που έχουμε δει, από αυτές τις άκρως αντιδημοκρατικές πράξεις. Φοβούνται την οργή του κόσμου και θα υπάρχει ένα κύμα δημοκρατίας. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Το βλέπουν ήδη σε όλες τις οργανώσεις μελών που πάνε να μιλήσουν. Λοιπόν, αυτά είπε ο κ. Κασελάκης. Νομίζω θα έπρεπε. Αντί στο βουλευτή, το πέτσε με μία δελιγμία από ένα βουλευτή. Μου κάνει εντύπωση ακόμα και εδώ πόσο αλαζονικά μιλάει. Τι ντροπή θα ήταν για μένα να χάσω από ένα βουλευτή που ήταν υπό την ηγεσία. Δεν έχει εκλεγεί ούτε πρόεδρος 15 μελών ο άνθρωπος. Εδώ τώρα, για να τα λέμε μεταξύ μας, όλο το προηγούμενο διάστημα, στα διαλύματα, σε ό,τι εκπομπές πήγαινα, μου λέγανε συνάδελφοι σας δημοσιογράφοι. Πού μπλέξατε, τι θα πάθετε, δεν θέλω να πω χαρακτηρισμούς. Ένας δέγνο, πολύ γνωστός δημοσιογράφος του δεξιού χώρου, μου είχε πει ότι ο Κασελάκης όχι δεν είναι αριστερός, είναι δεξιός από τους κακούς δεξιούς. Που αν τον έχεις εργοδότη, αλίμονό σου. Λοιπόν, και ξαφνικά βλέπω ότι του θαύματος όλοι όσοι είναι στη δεξιά παράταξη, από τον κύριο Αντώναρο που ήταν, συγγνώμη, από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, από τις εφημερίδες του χώρου, από τον κύριο δεν ξέρω Πορτοσάλτη και ούτω καθεξής, να υπερασπίζονται το δικαίωμα του κυρίου Κασελάκη, γιατί προφανώς βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη. Τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί ξέρουμε πολύ απλά ότι τρίβει τα χέρια τον κύριο Μητσοτάκη. Και εγώ θέλω να είναι απαράδεκτο, με συγχωρείτε. Ποιο είναι το παράδεκτο? Είναι απαράδεκτο, κύριε Κεδίκο. Παρακαλώ, πες. Εγώ που δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν σα περιλαμβάνω. Ή ο κύριο Χατζή. Μα δεν είπα εγώ για εσά. Θεωρώ αντιδημοκρατική αυταρχική και ελληνική συμπεριφορά. Εντάξει. Τον αποκλεισμό του. Εάν θεωρείτε όμω και τη συμπεριφορά αυτή κανονική, το να μα στέλνει εξώδικα και να μα πάει στα δικαστήρια. Εντάξει, ούτε αυτό είναι κανονικό. Να το πούμε ότι είναι κανονικό και δημοκρατικό. Εγώ απλά θέλω να πω κάτι το οποίο έχει ουσία. Όχι, για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτό και θα κλείσω και αν θέλετε. Παρακαλώ. Εάν δείτε τις καταστατικές αλλαγές, γιατί λέει ο κύριος Κασελάκης, πάμε κατευθείαν στη βάση και εσείς θα αποφασίζετε. Αυτό ακούγεται ωραία. Όμως τις αλλαγές που ήθελε να φέρει ήταν πρώτον να κάνει τις οργανώσεις μελών ουσιαστικά λέσχες μελών, να καταργηθούν οι νομαρχιακές, να είναι διορισμένη η πολιτική γραμματεία και ακούστε, το 33% των βουλευτών στα ψηφοδέλτια θα ήταν επιλογή του Προέδρου, όπως είναι στο επικρατείας ακριβώς, και θα μου πείτε. Τι διαφορά έχει. Μα καταλαβαίνετε πολύ καλά, γιατί σε αυτή τη χώρα είμαστε, όταν προεκλογικά αγωνιζόμαστε να έχουμε μια φωτογραφία με τον αρχηγό. Όταν εσύ έχεις επίσημα το χρήσμα του αρχηγού απέναντί μου, είμαστε εισάξεις στον αγώνα. Όχι. Και μου λέτε για δημοκρατία αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα άλλαζε το κόμμα, θα ήταν ένα πράγμα τελείως διαφορετικό. Εάν ερχόταν ένας δεξιός και έλεγε ότι θέλω να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα λέγαμε ότι ρε παιδιά, εδώ υπάρχουν κάποιες αρχές, κάποιες αξίες. Δεν μπορεί να πάει ο καθένας. Η διαφορά με τον κύριο Κασελάκη είναι ότι απλά δεν ξέραμε τι πρέσβευε. Αυτή είναι η διαφορά. Συμφωνώ σε αυτά που λέτε, ότι δεν είχε βρεθεί μέχρι τώρα κάποιο να πει πιο νωρίς ο βασιλιάς είναι γυμνός. Το λέμε τώρα δηλαδή. Ένα λεπτό. Κύριε... Όχι, δεν πει. Παρακαλώ. Εδώ ναι. Κάθεται ο κύριο Δημιώτη και κάθεται ο κύριο Κασελάκη. Αυτά που είπατε ότι θέλει να κάνει τα είχε πει προεκλογικά.
ουδής έδωσε σημασία. Προεκλογικά πότε, κύριε. Τώρα, τώρα τις έφερε αυτές τις αλλαγές και μάλιστα δεν περάσαν όχι, κύριε Κεντρικολού. Όπως και η αλλαγή ονόματος. Όχι, κύριε. Θα... Που θα σας πω κάτι άλλο. Έλεγε. Όχι, κύριε Κεντρικολού. Θα γίνει η αλλαγή ονόματος. Δεν τον παρακολουθούσατε. Με το αίμα της αριστεράς. Και μετά από δύο εβδομάδες λέει βεβαίως θα προχωρήσω για το όνομα. Και αν θέλετε, πέστε στους συνεργάτες, γιατί αυτό και λίγο πλάκα. Όχι, δείξτε λίγο την αφίσα που λέει ότι είμαι εδώ και έχω σήμερα τη συνέντευξη. Εάν καταφέρετε να βρείτε τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ, είναι τόσο μικρή, είναι τεστ για την πρεσβειοποίηση. Αν χρειαστείτε να αλλάξετε γυαλιά. Βάλτε εδώ σας παρακαλώ. Κάτω αριστερή αγωνία. Δεν θα το βρείτε. Εγώ έψαχνα τι είναι να το βρω. Βάλτε το αν έχετε την καλοσύνη. Την ερώτηση στον κύριο Μαρκόπουλο. Έγινε αυτή η εκδήλωση του ΕΒΕΑ. Παρέστησαν Σαμαράς Καραμανλής. Όπως ξέρετε καλύτερα και από μένα, υποψήφιος πρόεδρος εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι ο κύριος Χατζηθόδωρος. Είναι με το Πασόκο, κύριος. Ναι, ναι. Υπάρχει κάποιος εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας όπως έχει δικαίωμα. Εάν δεν παραστούν στην ανάλογη εκδήλωση του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας στο ΕΒΕΑ η Σαμαράς Καραμανλής, πώς θα το κλείνετε? Καταρχάς, δεν ξέρω. Μου πείτε ότι είναι υπόθεση. Όχι. Μια υπόθεση, λογική κάνω. Βέβαια. Δεν γνωρίζω τα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αν θα υπάρξει δικό μας ψηφοδέλτιο. Ξέρω στο ΕΒΕΑ, όμως, ότι θα κατέβει ο Γιάννης Ομπρατάκος, τον οποίο σύσσωμε, στηρίζουμε όλη η Νέα Δημοκρατία κτλ. Είναι και εκδήλωση κανένα. Λοιπόν, δεν γνωρίζω όμως αν απέναντι στο Γιάννη Χατζηθεόδωρου. Ειλικρινά, βάλτε ένα κενό. Δεν είμαι παντογνώστης. Δεν γνωρίζω αν έχουμε νεοδημοκρατική υποψηφιότητα. Όμως θα σας πω κάτι, κοιτάξτε να δείτε. Η απουσία των δύο στο πάρτι, όπως θέλετε, πέστε το για τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Των τριών, γιατί ήταν και ο Μεϊμαράκης που έλειπε. Εντάξει. Αυτό έλειπε. Των τριών, αν θέλετε. Όχι, Μεϊμαράκης και Λουμπάγκο. Είναι κάτι το οποίο. Κακά τα ψέματα. Εμείς θα τους θέλαμε. Θα τους θέλαμε μαζί μας. Προφανώς έχει και την πολιτική του προέκταση. Μην κρυβόμαστε από τον κόσμο. Μας παρακολουθεί. Από την άλλη όμως. Κατά τη γνώμη μου και γνωρίζοντας κάποια πρόσωπα και καταστάσεις, ίσως και σε ένα μεγαλύτερο βάθος από το μέσο βουλευτή. Ναι, κρύβεται μια διαφορετική θέαση των πολιτικών πραγμάτων και ενδεχομένως και της πορείας της Νέας Δημοκρατίας, όμως δεν πιστεύω ότι ο Κώστας ο Καραμανλής και ο Αντώνης ο Σαμαράς θα υπονομεύσουν ή θα οδηγήσουν σε ρήξη. Ένα λεπτό. Είναι η... Ένα, περιμένετε, παρακαλώ, παρακαλώ. Είναι η άποψή μου. Εντάξει, λοιπόν, το καταλάβαμε. Νομίζω ότι με σεβασμό κινούνται στα πράγματα. Ερώτηση. Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα διακινούνται διάφορες πληροφορίες και το ξέρετε και το ξέρουμε όλοι εδώ περί των εθνικών θεμάτων και επειδή ο Καραμανλής ασχολείται με αυτά ιδιαιτέρως, δηλαδή είναι αυτό που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ότι δήθεν έχει γίνει μία συμφωνία από την κυβέρνηση με τους Τούρκους, έρχεται και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών τώρα και ο Καραμανλής είναι έξαλλος με αυτό τάχα και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά και κάτι συμφώνησε η κυβέρνησή σας με τους Τούρκους και όλα και άλλα τέτοια. Αυτά τα λαμβάνετε υπόψη σας, στην ανάλυση σας ως κόμμα έχετε εικόνα το τι ακριβώς λένε οι άλλοι πολιτικοί. Οι πρώην πρωθυπουργοί του κόμματός σας. Ισχύει κάτι τέτοιο και γιατί αυτές τις φήμες και τις... όλα αυτά που λέγονται δεν τα διαψεύδεται. Φήμες. Όχι, γιατί έκανε φήμες, μια δήλωση ο κύριος Γεραπετρίτης και είπε φήμες. Ο κύριος Γεραπετρίτης φέρουν... εγώ θα φέρουν. Κάνω αυτό που πρέπει και ας με πούνε προδότη. Αυτό δεν άρεσε. Ακούστε με. Φήμες, γιατί το λέω και το επαναλαμβάνω και θα το πω και για άλλες τρεις φορές. Εντάξει, μπορεί να το πείτε. Κάποιοι... ανακύκλωσαν κάποιες δήθεν πληροφορίες ότι ο Γιώργος ο Γεραπετρίτης συναντήθηκε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας και της είπε να επισπεύσει τη λήξη της θητείας της. Ναι. Αυτό η Νέα Δημοκρατία κάθετα το διαψεύδει. Κάποιοι θα θυμίσω ότι πριν από 5 χρόνια προδίκαζαν ότι στην υβριδική επίθεση της τουρκικής κυβέρνησης με τους παράνομους μετανάστες στον Εύρο, η Ελλάδα θα υποχωρήσει, θα ανοίξει τα σύνορα και θα φτάσουν στη Θεσσαλονίκη. Πότε πριν? Το 2020, το Μάρτιο. Άλλος ήταν υπουργός εξωτερικών τότε. Λοιπόν, ο ίδιος ήταν όμως πρωθυπουργός. Εγώ λοιπόν ακούω διαρκώς, είμαι 5,5 χρόνια βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Θα μου απαντήσετε στο ερώτημα. Απαντώ. Ναι, απαντάτε. Άμα με ακούσετε θα... Διαπεριγραμμάτων. Μια λέξη με ένα νόμο και ένα άρθρο. Σας απαντώ λοιπόν. Ακούω διαρκώς λοιπόν για μια Νέα Δημοκρατία η οποία κινείται σε μια λογική εθνικής μειοδοσίας, η οποία τα ξεπουλάει όλα, η οποία... και βλέπω μια Νέα Δημοκρατία, η οποία εξοπλίζει τη χώρα μετά από χρόνια, η οποία βάζει κόκκινες γραμμές και η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει εκχωρήσει τίποτα. Επομένως, δεν μπορώ να απαντάω διαρκώς σε φήμες.
Φέρτε μου γεγονότα να σας τα σχολιάσω. Φέρτε μου πράξεις. Όχι όμως το τι γράφει ή ο ένας ή ο άλλος, μην πάω και προσδιορίσω, το οποίο παρουσιάζεται ως είδηση και διαψεύδεται επίσημα. Είναι, ξέρετε, πολύ βαρύ. Θα δούμε τι θα γίνει με την Προεδρία. Ο Πρωθυπουργός είπε πότε θα τοποθετηθεί. Είναι πολύ βαρύ όμως να γράφουν κάποιοι και να λένε ότι πιέζεται η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ένα σύμβολο, θεσμικά έχει μια λειτουργία, και να γράφουν ότι πιέζεται για να αποχωρήσει από τη θέση της πιο νωρίς. Είναι πολύ βαρύ. Και όποιος έχει στοιχεία να τα φέρει. Γιατί μετά έχω κάθε δικαίωμα εγώ ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να λέω φήμες, φήμες, φήμες. Θέλω λοιπόν γεγονότα. Εγώ σχολιάζω γεγονότα. Και αν κάποια γεγονότα, πιστέψτε με, ειλικρινά, επειδή έχω πατριωτική συνείδηση και σας έχω ξαναπεί ότι και πολιτικά ανήκω στον χώρο της λαϊκής δεξιάς. Εάν έχουμε λοιπόν γεγονότα τα οποία δεν αντιστοιχούν με την πορεία που εγώ προσωπικά ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχω χαράξει, αλλά και το κόμμα μας, εδώ είμαστε να το σχολιάσουμε. Ανοιχτά, όμορφα και σωστά. Ναι. Φήμες δεν κάνεις πολιτική. Κάνεις παραπολιτική. Μισό, ο κύριος Μιχαηλίδης, γιατί. Εγώ, ακούγοντας τον κύριο Μαρκόπουλο με τόση ένταση, όποιος έχει να πει τι μπορεί να πει. Τώρα έχει ξεκινήσει ένας διάλογος για τα εθνικά θέματα. Σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα όπου αναφέρονται σε ενδεχόμενα υποχωρήσεων. Απαντήστε, κύριε Μαρκόπουλε. Σας είπα, δεν απαντώ σε φήμες, είμαι καθαρό. Δεν είναι φήμες, δημοσιεύματα. Δημοσιογράφος είστε. Δηλαδή οι εφημερίδες και η δημοσιογραφία είναι φημολογία. Υπάρχουν, αναφέρονται και. Θέλετε να σας πω πόσα έχουν παρουσιαστεί και δεν έχουν γίνει ποτέ. Συγγνώμη, 30 διορθώστε με. Κύριε, παρακαλώ. Υπάρχουν δεδομένα, αν υπάρξουν, φέρτε μου. Δεδομένα θα είναι. 8 Νοεμβρίου. Θα τα βάλουμε κάτω, να δούμε. 8 Νοεμβρίου θα είναι στην Αθήνα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, όπου θα έχει μια συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη. Από τις δηλώσεις των δύο υπουργών, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Κύριε Χατζή, έχουν ήδη γραφτεί ότι αριθμοί ναυτικών μιλίων που θα. Για τη χωρική θάλασσα. Σήμερα αναφέρονται ότι επισπεύδονται, οι σκέψεις υπάρχουν στο μυαλό του κ. Μητσοτάκη να επισπεύσει την εκλογή της Προέδρου. Νομίζω υπήρξα σαφής. Σαφής υπήρξατε ως προς τη δικαιολογία. Μια χαρά το είπατε. Εσείς αλλά την απόδειξη. Σαν... Φέρτε μου την απόδειξη. Απόδειξε. Θα είναι too late γιατί. Άρα όταν έχουμε απόδειξη. Ό,τι λέει οποιαδήποτε εφημερίδα και οποιοδήποτε δημοσιογράφος είναι γεγονός δηλαδή. Ποια είναι η απόδειξη? Θα πάμε σε πάρα πολύ. Σέβομαι όλα τα ρεπορτάζ. Μα συνήθως όταν θέλετε κάτι να περάσετε, κάνετε διαρροές προς τους δημοσιογράφους. Τότε είναι καλή δηλαδή. Εμείς κάναμε τώρα στην Δημοκρατία διαρροή ότι ο κ. Γεραπετρίτης πήγε να ζητήσει προώρη παρέτηση της κυρίας Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Αγγελαροπούλου. Όχι. Κύριε Μαρκόπουλε, μην το ευθύνετε. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, όχι. Δεν γίνεται. Να διευκολύνω την συζήτηση. Θα πάω σε διαφημίσεις και θα επανέλθω. Είστε αυταρχικός, κύριε. Βεβαίως. Είναι, ώρες είναι. Τέτοιος τύπος. Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Γιάννη, κάτι θες να πεις, γιατί θέλω να περάσω σε ένα άλλο θέμα. Μία απλή επισήμανση για το Πασόκ. Τι θες? Μετά το Γιάννη να μιλήσουμε λόγω κι εμείς. Ναι, μία. Αν μας επιτρέπει ο κύριος Δρυμνιώτης εκεί, ξέρω εγώ. Τι ο κύριος Δρυμνιώτης. Κύριε Σοφιανέ, ποιος μαζεύει τους βουλευτές του ΚΚΕ, ποιος μπορεί. Λοιπόν, κάτι για τον Ανδρουλάκη στην πρώτη παρέμβαση του κυρίου Μιχαηλίδη. Ο Ανδρουλάκης υπήρξε εκδικητικός στην περίπτωση του Καστανίδη, για παράδειγμα. Ενός εντύμου και ικανού. Για ποιους λόγους το έκανε, είναι δική του υπόθεση. Δεν έπρεπε να διαλέξει μια άδρα, κύριε Τριάδη. Τον Καστανίδη. Ένας πανθομολογουμένος, έντιμος και ικανός. Ένα διαμάντι, να λέμε την αλήθεια. Ένα διαμάντι. Εν πάση περιπτώσει, το έκανε. Νομίζω έχει απαντήσει. Εάν το επαναλάβει τώρα με τους άλλους, γιατί αυτό που είπε και ο Χατζής θα ισχύσει εκεί μέσα, είναι ήρεμα τα πράγματα. Καλά, τώρα, κάτσε, πέρασε, τράμινε. Αλλά αργότερα, όμως θα ήταν άδικο να μην υπενθυμίσει κανείς ότι ο Ανδρουλάκης έβγαλε νέα στελέχη, νέα παιδιά που είναι πάρα πολύ ικανά. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Δεν είπα. Όχι είπα όλοι. Νέα παιδιά. Όχι δεν όλοι. Είπα τα νέα παιδιά που έβγαλε. Μερικοί είναι και ανθρωποδιώκτες. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Είπα οπα. Νέα παιδιά. Είμαι κλειδί. Όπα, όπα, όπα. Τα κουβεντιάσαμε στο διάλειμμα, ονόματα δεν λέμε. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω και ονόματα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι φίλοι μου, ούτε τους ξέρω προσωπικά. Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε και εμένα. Πάντως είναι μια μέρα. Πραγματικά για το κοινοβούλιο, για τη δημοκρατία μας. Πολύ καλή
Και αφήστε τον να εξελιχθεί χωρίς τώρα μιζέρια. Ότι όχι, ξέρετε, όταν λέμε τώρα προσωπολογία και τέτοια πράγματα. Καλά, κοιτάξτε, χαλάει λίγο. Κύριε Μιχαηλίδη, επειδή σας εκτιμώ ιδιαιτέρως, γιατί υπήρξατε και στρατιωτικός και τα λοιπά, και φέρατε και τα γλυκούλια σήμερα. Και όπως θα το κάνεις, είμαι πολύ. Να φέρουμε και εμείς, κύριε Χατζέμα. Λοιπόν, κύριε Σοφιανέ, το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει μια πολιτική κατάσταση σήμερα στη χώρα. Την ξέρετε, την ξέρουμε όλοι και στο Πασόκ αυτά που συμβαίνουν, που συνέβησαν, έκλεισε αυτός ο κύκλος. Θα δούμε τι θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόεδρο, δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα είναι. Στην Νέα Δημοκρατία συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Το ερώτημά μου είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Τι προτίθεστε να κάνετε από εδώ και πέρα ως κόμμα για τα θέματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό, πέρα από τις διαδηλώσεις και πέρα από όλα αυτά τα οποία μας περιγράψατε νωρίτερα και πέρα από τις απεργιακές κινητοποιήσεις, προτάσεις για να λυθούν τα προβλήματα υπάρχουν, οι οποίες να είναι συμβατές με μια αστική δημοκρατία που είμαστε σε αυτό. Μπορώ να προσθέσω κάτι για να απαντήσεις? Όχι, όχι, δεν μπορείτε. Α, καλά. Όταν γίνετε δημοσιογράφος θα μπορείτε. Αλλά θα σας προσθέσει όμως. Όχι ερώτηση, ένα δεδομένο ήθελα. Δεν είναι. Ναι, εντάξει, θα το πείτε μετά, με χαρά. Προτάσεις, αναρρύθμιτες προτάσεις. Έκανα μια διάκριση. Βουλή. Όχι, ένα λεπτό. Ακούστε, κύριε. Έκανα μια διάκριση. Ακούστε, κύριε. Προτάσεις που να είναι συμβατές. Δεν θα κοροϊδεύουμε τον κόσμο γιατί ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Πάλι τα ίδια. Ακούστε λίγο. Λέω προτάσεις που να είναι συμβατές. Ποιος το βάζει το συμβατές? Ποιος το βάζει το συμβατές? Αυτός που λέει ότι οι τράπεζες με αναβαλλόμενους φόρους δεν θα πληρώνουν φόρους. Αυτός που λέει ότι οι εφοπλιστές θα έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο και τα σχολεία θα είναι καταχρεωμένα γιατί πληρώνουν ΦΠΑ στο πετρέλαιο. Ναι. Αυτός που λέει ότι στην Ελλάδα πρέπει να έχουμε ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην ενέργεια για να πιάσουμε την πράσινη μετάβαση. Ναι. Αυτός που λέει να δίνουμε 100 δισεκατομμύρια στον Ζελένσκι. Ή αυτός που λέει 500.000 τη μέρα να κοστίζει η φρεγάτα στην Ερυθρά. Τα σύνορά μας πήγαν στην Ερυθρά μήπως? Είστε στον στο ΝΑΤΟ. Ακούστε, κύριε Χατζη, αυτά είναι ερωτήματα που βάζουμε στον ελληνικό λαό και του λέμε πρέπει να συγκρουστείς με αυτά ώστε να έχεις αυξήσει τους μισθούς σήμερα. Και οι απεργιακές κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος. Γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει αλλιώς. Αυτό το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Ανάπτυξης Οικονομίας δεν καταλαβαίνει αλλιώς αν δεν δει. Αλλά οι κινητοποιήσεις δεν είναι μεγάλες αυτές. Αυτές εσείς μετέχετε ουσιαστικά. Μην υποτιμάτε καθόλου. Ναι. Ότι σε αυτές τις συνθήκες. Μου κάνει νόημα ο Γιάννης. Σε αυτές τις συνθήκες υπάρχει κόσμος ο οποίος πραγματικά όχι μόνο είναι στα κάγκελα, θέλει να κατέβει στον δρόμο. Θέλει να διεκδικήσει. Δεν το βλέπω. Αυξήσεις. Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω. Αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε για δεκάδες παραδείγματα. Γιατί δεν σας ψηφίζει. Για δεκάδες παραδείγματα. Έχει ένα άγχος με τα ψηφαλάκια. Κύριε Δρυμιώτη, μην προβοκάρετε, γιατί θα ξαναμονοπολίσετε πάλι. Έχει ένα άγχος. Γιατί δεν ψηφίζει. Εμείς λοιπόν, ακούστε, σας παρακαλώ τώρα, αυτά τα επιχειρήματα τα ακούμε χρόνια τώρα. Τι να ρε, και εγώ τα ακούω χρόνια. Εντάξει τώρα, θέλετε να συζητάμε μαζί. Εγώ δεν θέλω να συζητήσω μαζί σας. Εγώ εσύ λέτε ότι μιλάτε εξ ονόματος των Ελλήνων πολιτών. Μιλάω εξ ονόματος του κόμματός μου και ταυτόχρονα έχω επαφή με τον κόσμο καθημερινά. Μπορώ να παίρνω μηνύματα, είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει. Για να σου μιλήσω στον ελληνικό και να σε βάλω στη θέση σου. Λοιπόν, άσε με να μιλήσω. Σας άφησα. Κατάλαβες, άσε με να μιλήσω. Αν έχεις ένα ρόλο συγκεκριμένο εδώ να προβοκάρεις τον Κουκουέ, μάλιστα. Εγώ. Άσε με να μιλήσω. Δεν προβοκάρω κανένα. Λοιπόν, λογικές ιστορίες. Το ερώτημα, κάνε μας τη χάρη τώρα, καημένε. Τι να κάνω τη χάρη, εσύ. Τόσα χρόνια έχεις φαλιρίσει σε αυτή την προσπάθεια. Εγώ έχω φαλιρίσει. Τι εσύ δεν έχετε φαλιρίσει ακόμα. Και δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Ποιος, έκλεισε η Σοβιετική Ένωση. Ποιος, δεν το έχετε. Αντιπροσωπεύεται εργοστάσιο που έκλεισε. Το έχετε καταλάβει. Αντιπροσωπεύεται εργοστάσιο που έκλεισε. Και από άλλους τα έχουμε ακούσει αυτά. Σταμάτα τώρα να μιλήσει. Να σταματήσεις. Λοιπόν, μας λέτε ότι αντιπροσωπεύετε όλο τον κόσμο. Εσύ τι εκπροσωπείς? Εγώ. Τι εκπροσωπείς εκτός από τον εαυτό σου? Εγώ, λογική. Τι εκπροσωπείς? Λογική. Η λογική του παραλόγου είσαι. Εσύ από εκεί και πέρα, άσε να μιλήσω κι εγώ. Μιλήστε. Που εκπροσωπώ κάτι. Τώρα, εσύ εκπροσωπείς τον εαυτό σου. Όσο λοιπόν, μιλάτε, τόσο εκτίθεστε. Δεν είσαι ούτε Κέσσορας, ούτε Πάπας, ούτε Πατριάρχης. Ούτε κάνε μας τη χάρη, λοιπόν. Λοιπόν, κύριε Χατζή, κοιτάξτε, εάν θέλετε. Εσύ το κάνεις την κουβέντα. Εγώ θέλω να κάνω τώρα, βέβαια. Τι ρόλο παίζει σήμερα ο κύριος εδώ? Ό,τι θέλω. Μην μου λες εμένα τι ρόλο παίζει. Εγώ με συγχωρείς πάρα πολύ.
Εντάξει. Προσπαθώ να μιλήσω. Τι. Σου έκανα μια ερώτηση. Γιατί δεν σας ψηφίζει. Αυτό το παραμύθι αυτό είναι επιχείρημα. Γιατί δεν σας ψηφίζει. Αφήστε το. Αυτό είναι επιχείρημα. Είναι. Θέλω να μου πείτε αυτό που σας ρώτησα. Πάλι τα ίδια. Θέλω να μου πείτε αυτό. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε. Δεν βάζετε ένα ερώτημα στο Πασόκ. Βλέπετε λοιπόν, δεν φταίει αυτό τώρα. Κατάλαβα. Δεν φταίει αυτό. 11,4 πήρε το Πασόκ και 9,3 το Κουκουέ. 12, μη συμμεσχολείτε. 13,4. Το Πασόκ δεν είπε το Πασόκ ότι αντιπροσωπεύει όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, είτε σου αρέσει είτε όχι, θα ακούσεις σε αυτό το τραπέζι. Ναι, παιδί μου, πες, εμένα μιλάς τον τώρα. Λοιπόν, επειδή μιλάμε μαζί. Στο ναι. Τι σκοπεύει να κάνει το Κουκουέ λοιπόν. Αυτό ρώτησα. Πρώτον, επιμένει μάλιστα. Μέσα στη Βουλή να προβάλλονται συγκεκριμένα αιτήματα, συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ωραία. Που αναχαιτίζουν και αντιμετωπίζουν μια καυτή πραγματικότητα που έχει σήμερα ο ελληνικός λαός. Πολύ ωραία. Από που αφορά την πρώτη κατοικία, που αφορά τα σπίτια, που αφορά. Εντάξει. Δεν κρύβουμε ότι αυτές οι επιλογές, το να καταργήσει το ΦΠΑ για παράδειγμα στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Να καταργήσει τους ενεργειακούς φόρους σε όλα τα προϊόντα, τους ειδικούς που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ψήφισε η Βουλή, απαιτεί και συγκρούσεις. Το να απαιτεί και κάτι πίσω, άλλο. Με συγχωρείς. Το να μην πεις ναι σε ενατολικούς εξοπλισμούς. Ένα λεπτό. Σημαίνει χρήματα όχι. Για να πάνε αλλού. Με μένα θα συζητάτε. Αυτά είναι τα με μένα θα συζητάτε. Είπατε αυτά, το ΦΠΑ, το ένα, το άλλο, να τα καταργήσει κτλ. Είναι πολύ ωραίες προτάσεις αυτές. Το ζήτημα είναι όμως ότι για να γίνουν πράξη αυτά που ζητάτε. Πρέπει προηγουμένως το κράτος να αλλάξει ρότα και να μπει σε μια διαδικασία αναδιανομής του εισοδήματος. Σε βαθιά όμως διαδικασία. Γιατί για να γίνουν αυτά που λέτε, αντιλαμβάνεστε τι από πού πρέπει να τα πάρει αφού για να τα δώσει. Να την εκμετάλλευση που έχει ο εργαζόμενος. Το ότι εργάτες στην Κόσκο. Στις προβλήτες 2 και 3 κατάκτησαν την ένταξή τους στα βαριά και ανθυγινά. Και να ισχύσει αυτό από το 2012, πληρώνοντας το κινέζικο μονοπόλιο, είναι μια ανάσα σημαντική για την καθημερινότητά τους. Σύμφωνοι. Εγώ δεν διαφωνώ. Να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις πάνω από τους μνημονιακούς νόμους, είναι μια υπόθεση σημαντική. Βεβαίως. Ότι κατόρθωσαν γονείς και εκπαιδευτικοί να αναιρέσουν τις συμπτύξεις τμήματων του κυρίου Πιερακάκη, ώστε να μην στηβάζονται παιδιά 27. Και να είναι 17 ή 18. Εμείς πόσο είμαστε είναι στο σχολείο, αυτό. Γιατί πηγαίναμε στο γυμνάσιο. Για πες μου. Θα συγκριθούμε με το. Μην πούμε τις ημερομηνίες. Μάθαμε γράμματα μισθή μας. 80. Εντάξει, 50 παιδιά είμαστε στην τάξη. Λοιπόν. Αλλά αυτό είναι το μέλλον. Εντάξει, αυτή όχι, είναι η λέω ότι και τότε. Έτσι θα πάμε. Βάλε και 10.000 εκατομμύρια. Ένα λεπτό. Αυτή η πραγματικότητα λοιπόν είναι η απάντηση. Είναι απέναντι. Είναι πάρα πολύ σαφές. Αυτές είναι οι πολιτικές πρωτοβουλίες. Και ταυτόχρονα. Χρόνο αυτές απευθύνονται σε ένα αριστερό ριζοσπαστικό κόσμο που είδε και αποείδε και από τους άλλους, που βγάζει εντάξει, συμπεράσματα και που αντιλαμβάνεται κόντρα σε εκτιμήσεις διαφόρων που μας κουνάν το δάχτυλο και σε αυτό το τραπέζι ότι ο δρόμος είναι εδώ να ανατρέψουμε αυτούς τους σχετισμούς και αυτό θα το κάνουμε σε αυτή τη ζωή και όχι στη Δευτέρα Παρουσία. Και η Δευτέρα Παρουσία παίζει ένα ρόλο. Για τους χριστιανούς. Αυτό λέω. Μια σύντομη ερώτηση για τον κύριο Σοφιανό. Ναι. Σύντομη όμως. Μιλάτε για το δρόμο και σωστά. Το ΠΑΜΕ είναι η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση η οποία προσπαθεί. Όχι, και αυτή ουσιαστικά παίρνει το κίνημα στην πλάτη της. Ναι, θέλω να ρωτήσω. Δεν είναι κάποιος άλλος. Γιατί ποτέ το ΠΑΜΕ δεν συναριθμείται με τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις των άρων. Προσέξτε, δεν μας παρακολουθείτε καλά. Το ΠΑΜΕ εγώ είναι. Εγώ δεν παρακολουθώ καλά. Να σας πω γιατί. Γιατί ήδη σήμερα συστρατεύονται σε αργωνιστικούς απεργιακούς σχεδιασμούς και ομοσπονδίες και συνδικάτα που δεν ανήκουν στο ΠΑΜΕ. Είπατε σήμερα. Σήμερα. Εγώ μιλώ σήμερα. Για μια περίοδο μεγάλη. Αυτή τη μεγάλη περίοδο των τελευταίων 4 χρόνων. Αν εννοείται ότι αναθεωρήσατε. Αυτό εννοώ το ότι το ΠΑΜΕ δεν ήταν ποτέ παράταξη. Είναι μια συσπήρωση. Αλλά τις απεργιακές κινητοποιήσεις από το ΠΑΜΕ, κύριε Σοφιανέ, ήταν. Κύριε Σοφιανέ, το ΠΑΜΕ είναι κουκουέ. Γιατί και παλιά κατέβηκε σε εκλογές εθνικές ως ΠΑΜΕ. Πηγαίνετε τώρα το 1952, εντάξει, αλλά. Να μην πάω. Εδώ συζητάμε για. Να μην πάω. Για το εργατικό συνδικάτο. Να μην πάω, λέω. Το brand name έχει, δεν είναι χθεσινό. Έχει ομοσπονδίες, εργατικά συνδικάτα, την απεργία στα νοσοκομεία, σύμφωνη. Την προκυρήσει η ομοσπονδία. Για να πάμε τώρα. Η απεργία είναι που έκλεισε την Πιρέλη. Την πάμε εγώ.
Και έφυγε από εδώ η Πιρέλη. Να δω. Το έχω γράψει αυτό το ρεπορτάζ, μην ανοίξουμε. Στην Πειραϊκή Πατραϊκή. Ε? Τα 7 εργοστάσια τη Πειραϊκή Πατραϊκή. Πιρέλη, πάρε ποιο την έκλεισε. Η κυρία Διαμοντοπούλου. Αυτά μας τα λέγανε η Νέα Δημοκρατία το 1980, επειδή είμαι και πατρινός. Όχι, ξέρει το εργατικό κέντρο. Κάνα καινούριο τώρα. Λοιπόν, κύριε Μιχαηλίδη, εσείς. Και μετά θα έρθω και σε εσάς. Ναι. Εσείς δεν έχετε και αρχηγό τώρα, τι γραμμή να μου πείτε. Δεν θέμα γραμμής. Κύριε Μιχαηλίδη, πώς βλέπετε από εδώ και πέρα τις εξελίξεις και ποιες πρωτοβουλίες πιστεύετε ότι θα πάρει το κόμμα σας? Οι εξελίξεις θα είναι πάρα πολύ ταχείς όσον αφορά τα οργανωτικά του ΠΑΣΟΚ που πράγματι πρέπει να επιταχυνθούν. Έχουμε τη νέα μέρα μπροστά μας. Άρα ξεκινάμε από μια νέα αφετηρία η οποία εγώ πιστεύω απόλυτα, είμαι πεισμένος με αυτά που βλέπω αυτές τις μέρες, ότι θα είναι έντονες και πολύ αποδοτικές. Όμως δεν σταματάμε και την κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Ξέρετε, σήμερα πήρε πίσω η κυβέρνηση το θέμα της φορολόγησης του φόρου που τη δέματος στα μπλουκάκια. Ναι. Ήταν μια πρόταση. Έχει εξαγγείλει αυτό. Το είχαμε πει πριν ένα μήνα, ναι, μετροπολογία εμείς. Το προεκλογικό μας πρόγραμμα ήταν. Πριν όμως τους ανθρώπους που πήγαν τα μπλοκάδια, θα βάλετε με το πήραν πίσω. Το είχε υποσχεθεί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πήρε πίσω όμως ο κύριος Χατζηδάκης αυτό το μέτρο το οποίο θεωρώ... Φιλοδορήματα. Ναι, να μην το χαρακτηρίσω γιατί θα πιάσουν και θα μου γράφουν. Τα φιλοδορήματα εννοείται. Τα φιλοδορήματα τώρα. Μα προχτές με δική μας πάλι πρωτοβουλία πήρε πίσω αυτό το ντροπιαστικό που εξομοίωσε τις βάρκες με τα πλοία. Δηλαδή νόμος παρανόμος στη Βουλή. Δεν είναι ούτε. Καλά, άστο να το πει. Θα επιτρέψετε, επειδή ήμουν εισηγητή. Μα τι να σας πω, κύριε Μαρκό. Δεν είναι έτσι. Θα διαψεύσετε την πραγματικότητα. Τώρα σας λέω δεν είναι έτσι. Πώς δεν είναι έτσι? Παρουσιάζεται ως γεγονός κάτι το οποίο προεκλογικά είχε στο πρόγραμμά της γραμμένο η Νέα Δημοκρατία και το είχε πει και σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Κυριάκος. Το πήρε πίσω. Ναι, αλλά ο κύριος Χατζηδάκης έκανε κάτι άλλο. Μας λέτε τώρα ότι μας το παρουσιάζετε σαν επιτυχία του Πασόκ. Δεν το πήρε πίσω με δική μας παρέμβαση. Λοιπόν, κύριε. Μπερδεύτηκα, κύριε Κεδίκογλου, επειδή εσείς είστε και σε μια πολύ δύσκολη θέση αυτή, δύσκολη θέση ενώ επειδή έχετε πολιτικά τις εκλογές σας για να βγάλετε αρχηγό, ποια είναι η κατεύθυνση που τουλάχιστον εσείς επιθυμείτε, γιατί εσάς πρέπει να ρωτήσω. Ωραία. Γιατί αν γίνει ο κύριος Κασελάκης αρχηγός, θα μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ εσείς? Σας πω. Όχι, να μου πέστε το αυτό, ναι, για να. Αλλά να πω λίγο δύο πράγματα. Θα πείτε δύο πράγματα. Πέστε μου και αυτό, γιατί έχω αγωνία. Αν θα μείνω στο. Εγώ, κοιτάξτε, το έχω ξαναπεί. Έχω εκλεγεί με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ψηφοφόροι, ναι, στην Εύβοια με τίμησαν και πρέπει να δώσω τον αγώνα μου σαν βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι που πέρασε αυτό. Από εκεί και πέρα, όποιος είναι πρόεδρος, εγώ δεν σκοπεύω να αποχωρήσω παρά μόνον αν εκδιωχθώ ή αν είναι θέματα αντίθετα προς τη συνείδησή μου. Μάλιστα. Τόσο απλά. Το κατάλαβα. Από εκεί και πέρα, ήθελα να πω, επειδή κάνα την ερώτηση για το ΚΚΕ, που έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και εμείς σαν αριστερό κόμμα. Το ξέρετε ότι από την αρχή της χρονιάς, σήμερα είχαμε άλλο ένα θάνατο από εργατικό ατύχημα. Δυστύχημα, 110 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Τις προηγούμενες εβδομάδες, 72 ώρες, 6 άνθρωποι. Αυτό δείχνει ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί, δυστυχώς, και το ΣΕΠΕ έχουν υποβαθμιστεί. Σημείο 1. Ποιοι ελεκτικοί? Σημείο 2. Γιατί υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Σήμερα το Ευρωβαρόμετρο έδειξε ότι οι Έλληνες θεωρούν ότι σε ζητήματα δημοκρατίας και θεσμών είμαστε στη χειρότερη θέση. Έχουμε ένα 32%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 66%. Και κλείνω λέγοντας, γιατί μιλάμε για σύγκληση προς την Ευρώπη, ότι τα 15 χρόνια τα τελευταία, που βεβαίως είχαμε τα μνημόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε μνημόνια, έχουμε χάσει 28% του εισοδήματος, όταν χώρες σαν τη Ρουμανία το άφησαν 140%. Μάλιστα. Δείτε την καθημερινή. Μάλιστα. Τα λέω αυτά γιατί πολλές φορές ξέρετε ότι αναγκαζόμαστε τώρα να μιλάμε συνέχεια τα εσωκομματικά μας και αισθανόμαστε και τύψεις. Μάλιστα. Γιατί πραγματικά τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ απόψε. Πρέπει να πω ότι είδα και απόλαυσα την εκπομπή του Άλεξη Παπαχελά. Εγώ την είδα. Στον Sky είναι μια εκπομπή, μην τη χάσετε. Εξαιρετική, εξαιρετική. Δεν συνηθίζεται από κανάλι σε κανάλι. Δεν συνηθίζεται από τα κανάλια να γίνεται διαφήμιση σε άλλο κανάλι. Αλλά δεν έχω παρά να το επισημάνω αυτό, γιατί είναι μια εκπομπή εξαιρετική και η ιδεοντολογία μας επιβάλλει να το πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους εσάς. Κύριε Σοφιανέ, ηρεμήστε παρακαλώ λίγο. Με ήρεμος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ τον Γιάννη τον Τριάντη. Θα το πει. Όχι, είμαστε συμπατριώτες. Στο ίδιο γυμνάσιο πηγαίναμε.
Μην τον βλέπετε με άσπρα μαλλιά. Και έχουμε και κομμουνιστή δήμαρχο στην Πάτρα. Έχουμε και έχετε και βγάλει. Εγώ δεν ψηφίζω πλέον στην Πάτρα, επίτηδες. Τι άσπρα μαλλιά έχει. Όχι, αυτός έχει πολλά. Είναι πιο σοφός. Αύριο το βράδυ όλοι εδώ, η ώρα 8:30 για χαρά.